Το φεστιβάλ έρχεται στην τελική ευθεία των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Και η Λαϊκή Συσπήρωση, ο ενδιασμός που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε περιφέρειες και δήμους, έχει το δικό του χώρο στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Εδώ λοιπόν, σε ένα πολύ μεγάλο χώρο, μπορεί κανείς να συναντηθεί με τη Λαϊκή Συσπήρωση και για την περιφέρεια της Αττικής και για το Δήμο της Αθήνας και για άλλους δήμους και για άλλες περιφέρειες στην χώρα. Φεστιβάλ και Λαϊκή Συσπήρωση μαζί. Πράγματι, είμαστε σε αυτό το χώρο που η μεγάλη προσέλευση του κόσμου, το ενδιαφέρον που δείχνει, είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Δείχνει ότι πολύ περισσότερος κόσμος μπορεί να πάρει θέση μάχης δίπλα μας, δίπλα στη μόνη δύναμη η οποία συγκρούεται με τις κατευθύνσεις του συστήματος και μπροστά και στις επερχόμενες εκλογές να στηρίξει, να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης και στην περιφέρεια και στους δήμους. Οι συζητήσεις, οι εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα το τριήμερο αυτό στο φεστιβάλ φωτίζουν και το ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος για το γεγονός, για παράδειγμα, ότι καιγόμαστε κάθε καλοκαίρι, ότι πνιγόμαστε με την πρώτη βροχή, ότι μας γονατίζει ακρίβεια, ότι προωθούνται ακόμη περισσότερο ελαστικές σχέσεις εργασίας, όπως με το πρόσφατο αντεργατικό νομοσχέδιο. Φωτίζουν αυτές οι συζητήσεις ότι απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος, έχουμε μια πολιτική η οποία στηρίζεται, υλοποιείται από όλες τις δυνάμεις του συστήματος και φωτίζουν τελικά ότι η ελπίδα είναι να βαδίσουμε στον δρόμο της ανατροπής. Και για να δούμε τι έχει να γνωρίσει ο κόσμος προσεγγίζοντας τη Λαϊκή Συσπήρωση, ερχόμενος δηλαδή στον χώρο του φεστιβάλ όπου βρίσκεται η Λαϊκή Συσπήρωση. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Σιδέρης, είναι υποψήφιος δήμαρχος Περιστερίου με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Καλησπέρα. Τι θα έχουμε εδώ? Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ γιατί αυτές τις τρεις μέρες συμβαίνει το μεγαλύτερο πολιτικό-πολιτιστικό γεγονός της χώρας. Και μάλιστα διεξάγεται στις δυτικές συνοικίες, σε συνοικίες δηλαδή που έχουν σφραγίσει με τον αγώνα τους οι κάτοικοι, μαζί με δημοτικές αρχές του παρελθόντος, οι οποίοι κατοχύρωσαν κάθε ελεύθερο χώρο που υπάρχει στην περιοχή, που μετέτρεψαν πραγματικά αυτές τις γειτονιές και αυτές τις πόλεις από παραγκουπόλεις σε κατοικήσιμο αστικό ιστό. Και εμείς βρεθήκαμε εδώ σήμερα εμπνεωμένοι και από το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ της ΚΝΕ, έχοντας σκοπό να μιλήσουμε με όλον αυτόν τον κόσμο των δυτικών συνοικιών και όλης της Αττικής που θα έλθει, να μάθει τις θέσεις μας από πρώτο χέρι, να σπάσει τον αποκλεισμό που γίνεται ενάντια στη Λαϊκή Συσπήρωση και τις θέσεις μας και να δούμε πώς θα βαδίσουμε μαζί, όχι μόνο μέχρι τις εκλογές, αλλά κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, για τα σύγχρονα δικαιώματα και τις ανάγκες.